με τον πρόεδρο της Γαλλικής Εθνοσυνελεύσης Κλόν Μπαρτελόν άρχισε τις επίσημες επαφές του στο Παρίσι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ωστόσο, η σημαντική συνάντηση είναι αυτή η απογευματινή με τον πρόεδρο, τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουάν Ολάν. Στα ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο των Ελυσίων βρίσκονται τα προβλήματα που προκάλεσε η κυπριακή οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, η απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των καταθέσεων και η ανάγκη να υπάρξουν άμεσες διορθωτικές κινήσεις. Είναι δεδομένο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πιέσει για εφαρμογή όλων αυτών που εισηγείται ως στην επιστολή του προς τους επικεφαλείς της Τρόικα. Το αίτημα της Λευκοσίας επίσης θα συζητηθεί για επιπλέον στήριξη από τις Βρυξέλλες, είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης, είτε μέσα από ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στα υφιστάμενα προγράμματα. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και το Κυπριακό. Οι προσπάθειες στο γνωστό κύκλο για επίσπευση της ένταξης των συνομιλιών και η απέτηση της Λευκοσίας για ενεργότερη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δεδομένο ότι θα συζητηθεί και το ενεργειακό. Θα δοθεί και έμφαση, θα έλεγα, στο ενεργειακό, καθώς η Γαλλία είναι ήδη εμπλεκόμενη στη διαδικασία αξιοποίησης των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, καθώς γαλλικός κολοσσός Total έχει ήδη εξασφαλίσει κόπεδα στην αποκλειστή οικονομική ζώνη της Λευκοσίας. Είναι ενδεικτικό και το γεγονός φυσικά ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα συναντηθεί αύριο το πρωί και με τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή της εταιρείας Total, Κρίστοφερ Ντεμαντζερί, μια συνάντηση που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Να πούμε ότι η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον κύριο Αιρόλ, ακυρώθηκε λόγω έκτακτων υποχρεώσεων του Πρωθυπουργού.